Γιάννη και Μαρία, καλησπέρα. Βλέπουμε να δικαιώνεται ο Σάββας Μελισσόπουλος και βλέπουμε να μην δικαιώνεται η πάγια τακτική που είχε εφαρμόσει το θέμα της ΔΕΙΑΚΣ η Δημοτική Αρχή, ότι δεν συμβαίνει τίποτα τελικά. Γιάννη. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, αλλά την είχαμε αφήσει από το μυαλό μας για το τελευταίο χρονικό διάστημα και τελικά επανήλθε. Και επανήλθε με κλήση σε απολογία για όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους. Έχει προηγηθεί μια προεργασία, όπως είναι λογικό, και στην διαδικασία αυτή έχει καταθέσει και ο Σάββας Μελισσόπουλος, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, ενώπιον του ανακριτή, για το γνωστό ζήτημα το οποίο αφορά στην προηγούμενη περίοδο, την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία, το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΚΣ, το οποίο μετήχε ο Σάββας Μελισσόπουλος εκπροσωπώντας την παράταξη Πούλιου και όπου μειοψήφισε σε όλα τα φλέγοντα αυτά θέματα όταν πέρασαν από το διοικητικό συμβούλιο. Αυτή η αιτία, σε συνδυασμό με τις δημόσιες καταγγελίες του κατά καιρούς για διάφορα ζητήματα που απασχολούσαν την ΔΕΙΑΚΣ, όπως μη ίσπραξη οφειλωμένων και κάποιες εποχικές προσλήψεις, τις οποίες είχε επισημάνει, προκάλεσαν την έρευνα του σώματος και εν συνεχεία όλα αυτά κατέληξαν στην έρευνα της δικαιοσύνης γύρω από αυτό το ζήτημα. Είναι πράγματι εντυπωσιακό ότι πλέον από σήμερα καλούνται οι εμπλεκόμενοι να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, αλλά είναι κάτι που δεν το είχαμε συνηθίσει. Κατά καιρούς η δικαιοσύνη ενεπλάκει με τα θέματα του Δήμου, αλλά πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα όσοι έχουν διαχειριστεί εξουσία στο Δήμο Ξάνθης αρχίζουν και έχουν συχνές έως καθημερινές παρτίδες με τη δικαιοσύνη, και αυτό είναι ένα δείγμα ίσως που δικαιώνει κάποιον που είχε πει στο παρελθόν ότι αυτή η πολύχρονη επαφή με την εξουσία σταδιακά θα οδηγήσει όχι απλώς σε εμπλοκές αλλά και σε καταδίκες από τη δικαιοσύνη. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και τους αυτοδιοικητικούς, κατά πόσον η ενασχόλησή τους με τα κοινά ενέχει σημαντικούς κινδύνους και συχνά ποινικές ευθύνες, αλλά είναι και ένα ζήτημα θεσμών και διαφάνειας. Το έχω πει και στο παρελθόν, κατά πόσον όσοι ασχολούνται με τα κοινά θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι αναλαμβάνουν μία ευθύνη, διαχειρίζονται χρήματα, διαχειρίζονται προσωπικό, διαχειρίζονται υλικό με κάποιο τρόπο και πρέπει να έχουν μια υπευθυνότητα όσον αφορά τη λειτουργία τους στα κοινά. Φαίνεται φυσικά ότι πιστώνεται ο Σάββας Μελισσόπουλος όλη αυτή την κίνηση που υπήρξε και τα αποτελέσματα που υπήρξαν ώστε να φτάσουν τελικά σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, και φυσικά δικαιούται να μιλά περί δικαίωσης, γιατί όντως στη δήλωσή του λέει ότι κόντεψα να γίνω γραφικός μιλώντας για όλα αυτά. Πιστεύω ότι έχει δίκιο ο Σάββας Μελισσόπουλος να το υποστηρίζει, γιατί όντως κάποια στιγμή σε συνεντεύξεις τύπου, σε δημόσιες τοποθετήσεις του μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνεντεύξεις του, επαναλάμβανε συνεχώς τα ίδια πράγματα. Και ας μην ξεχνάμε ότι όλα ξεκίνησαν στην αρχή της προηγούμενης τετραετίας, όταν είχε ενοχληθεί από κάποιους μισθούς και υπερορίες και είχε ξεκινήσει μία συζήτηση μεγάλη για τη ΔΕΙΑΚΣ, για τους μισθούς, τις υπερορίες, οι οποίες τις έχει μειώσει ο κύριος Τσέπελης, αλλά φαίνεται ότι στην τετραετία που προηγήθηκε έγιναν διάφορα πράγματα που ενέπλεξαν την επιχείρηση, το διοικητικό συμβούλιο και κάποιους από τους εργαζόμενους σε μία δικαστική δίνη. Μαρία, να πέρασω σε σένα για να σε ρωτήσω. Βασικά βλέπουμε η δικαιοσύνη αργεί μεν, αλλά δεν ξεχνά. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία με δεδομένα τα κάποια πρόσφατα κρούσματα που είδαμε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και στο προηγούμενο και στο ενδιάμεσο στην επικαιρότητα, με εργαζόμενους να ζητούν τα λεφτά τους, με διάφορες περίεργες υποθέσεις να βγαίνουν στον αφρό. Πώς βλέπεις τη γενικότερη αντιμετώπιση τους από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής? Φαίνεται να μοιάζει να προσπαθεί να εμπλακεί πάλι σε κάτι που θα το βρει μπροστά της αργότερα. Πριν περάσουμε σε αυτό, θέλω να θυμίσω, γιατί με το θέμα αυτό είχαμε ασχοληθεί τότε, για την έκθεση που είχαν κάνει οι οικονομικοί επιθεωρητές και το είχαμε βγάλει μάλιστα στο κανάλι 6, την έκθεση τη συγκεκριμένη που έχω μπροστά μου, η οποία στη σελίδα 60 γράφει για τη ΔΕΙΑΚΣ ότι η επιχείρηση προβαίνει κατά τους θερινούς κυρίους μήνες σε προσλήψη ορισμένου ρυθμού εργαζομένων βασιζόμενη σε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις εν λόγω αποφάσεις δεν υπάρχει συγκεκριμένη αιτιολόγηση αναφορικά με την αναγκαιότητα και το σκοπό των προσλήψεων αυτών.
Πρόκειται για διαδικασία που δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και εφαρμόζεται προκειμένου να παρακαμφθούν και καταστραταγηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Σε άλλο σημείο λέγει αυτό το προσωπικό του εποχιακό που κατά καιρούς περνόταν, ότι δεν μας επιδείχθηκαν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η απασχόληση των εταίρων προσωπικού στις δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως κατάσταση που δείχνει την ημέρα προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού, διάφορα δελτία εργασίας για την απασχόληση κτλ. Και σε ό,τι είναι αντίστροφη περίπτωση από αυτή που εξετάζουμε αυτές τις μέρες με τους εργαζομένους, φαντάζομαι. Δεν είναι το ακριβώς αντίθετο. Προσλαμβανόταν και δεν παρουσιαζόταν ποτέ στην υπηρεσία. Δεν υπήρχαν παραστατικά που να δείχνουν ότι βέβαια αυτοί πληρωνόταν. Έτσι, οι άλλοι εργαζόμενοι δεν πληρώθηκαν καν. Μαρία, αυτή και ήταν και η περίοδος των παχιών αγελάδων, μην ξεχνάμε, έτσι. Η ΔΕΙΑΞ. Γιατί η ΔΕΙΑΞ τότε ήταν και η περίοδος των παχιών αγελάδων. Γενικότερα για την αυτοδιοίκηση. Γιώργο και Μαρία, και νομίζω, συγγνώμη, σας διακόπτω, ότι η οικονομική στενότητα και ο Καλλικράτης είναι ένας από τους λόγους που αρχίζουν κάποια πράγματα και βγαίνουν προς τα έξω. Έτσι, τραβήχθηκαν τα πολλά νερά. Όλη την αυτοδιοίκηση που λειτουργήσε στα όρια της νομιμότητας όλα αυτά τα χρόνια, αναγκαστικά πλέον. Βρίσκονται εκτός όριων όλες αυτές οι πρακτικές, επειδή η εποχή προσαρμόστηκε στη λειτουργία των Δήμων, προφανώς. Και εγώ θέλω να σημειώσω και την δικαίωση, την πολιτική του κυρίου Σάββα Μελισσόπουλου. Ο κύριος Μελισσόπουλος, συμμετέχοντας σε αυτό το συμβούλιο, θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτό το παιχνίδι των προσλήψεων. Είναι προσλήψεις, είναι συμφωνίες με προμηθευτές ή με ξενοδοχεία. Αφορά δηλαδή η έρευνα που γίνεται, πού πήγαιναν οι φιλοξενούμενοι, υποτίθεται από την ΔΕΙΑΞ, για τις οποίες φιλοξενίες ή προμήθειες περνόταν αποφάσεις είτε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Μελισσόπουλου, είτε καν δεν ενημερωνόταν ο κύριος Μελισσόπουλος και περνόταν οι σχετικές αποφάσεις. Και ήταν ένας πολιτικός ρόλος, δεν συνένεσε σε όλα αυτά τα χρόνια, σε όλο αυτό το πάρτι που γινόταν στη ΔΕΙΑΞ, στο οποίο θα μπορούσε πολύ καλά να συμμετέχει και να έχει και πολιτικά ωφέλη, γιατί αυτό είναι το επιδιωκόμενο. Εγώ δεν μιλάω για οικονομικά, δεν μπορώ να μιλήσω για οικονομικά, αλλά τουλάχιστον για πολιτικά ωφέλη μπορούμε πλέον ανοιχτά όλοι να μιλήσουμε. Αυτό που είπες προηγουμένως, πραγματικά γινόταν, δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω αυτό που γινόταν στο Δήμο Ξάνθης. Αυτά τα πράγματα που βγαίνουν αυτές τις μέρες στην επιφάνεια, και νομίζω ότι θα βγουν και άλλα, και έχει δίκιο ο Γιάννης, ότι η κρίση πλέον τραβάει το πέπλο που σκέπαζε πολλές λειτουργίες και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής διοίκησης και άλλων παραγόντων. Αναγκάζομαστε λοιπόν και το τραβάμε, αναγκάζονται και το τραβούν αυτό το πέπλο, και βγαίνει από το σκοτάδι το τι πραγματικά γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Το κακό είναι ότι την πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Και αυτό αποδείχθηκε χθες, προχθές μάλλον κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπόθεση του κυρίου Γελαντζή και άλλων εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας, όπου είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι εμφανίζονται αυτό το διάστημα που λένε ότι δούλευαν με κάρτα ενεργείας. Προφανώς όμως ο κύριος Δήμαρχος αγνοεί τις δηλώσεις του κύριου Γελαντζή, ο οποίος άνθρωπος παραδέχθηκε ότι πράγματι είχε κάρτα ενεργείας, γιατί περίμενε να υπογράψει σύμβαση και του λέγανε μη κόβεις το επίδομα, να υπογράψει τη σύμβαση και μετά. Παραδέχεται ότι και ο ίδιος είναι παράνομος σε αυτό το σημείο. Συνέργησε αυτό ακριβώς. Δεν τον κατηγορώ όμως, γιατί περίμενε να δουλέψει. Είναι η εργασιακή ομοιρία που λέγαμε. Αλλά βγαίνει και μια άλλη εμπλοκή. Ήταν οι δύο γυμναστές, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη. Νομίζω, ναι, ότι ήταν γυμναστές που απασχολήθηκαν σε προγράμματα του Οργανισμού Άθλησης. Ο Δήμαρχος είπε ξεκάθαρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτός που τους προσέλαβε, ας τους πληρώσει. Σαν να μην έχει καμία ευθύνη ο Δήμος. Σαν ο αθλητικός οργανισμός να είναι τελείως ξεχωριστό κομμάτι. Να μην ελέγχεται από το Δήμο, να μην υπάρχει πολιτική ευθύνη στον κύριο Στυλιανίδη και στην παράταξη και στους αρμόδιους εκείνο το διάστημα, ρίχνοντας μάλιστα τον μπαλάκι στην ΕΑΠΑΞ και λέγοντας σε επιλέξη, εγώ δεν έχω καμιά σχέση με την ΕΑΠΑΞ, η ΕΑΠΑΞ είναι ανώνυμη εταιρεία. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Όταν μας βολεύει η ΕΑΠΑΞ, είναι δικιά μας, τη στηρίζουμε να κάνουμε τα παιχνίδια μας. Όταν δεν μας βολεύει η ΕΑΠΑΞ, πάμε στην αντίθετη περίπτωση και λέμε δεν με νοιάζει η ΕΑΠΑΞ, δεν είναι Δήμος. Έλα όμως που ο κύριος Κυριακίδης χθες σε δηλώσεις στο κανάλι 6 λέει η ΕΑΠΑΞ δεν έχει καμία σχέση. Η ΕΑΠΑΞ ήταν μεσολαβητής, συγγνώμη, ο προϋπολογισμός του αθλητικού οργανισμού του 11 πέρασε στον Δήμο και ο Δήμος θα πρέπει να βρει λύση στους ανθρώπους που δεν έχουν πληρωθεί. Τελικά τι γίνεται? Ξέρει κανένας εκεί μέσα στο Δήμο τι γίνεται? Και στο Δήμο δεν ξέρουν. Το θέμα είναι ποιοι την πληρώνουν. Την πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Και αν έχουν να πάρουν λεφτά από χρήματα, από προγράμματα, συγγνώμη,
Σαφώς και θα έχουν καθυστέρηση. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αργούν τα χρήματα από προγράμματα. Αν είναι όμως να πάρουν από προγράμματα χρήματα. Εδώ όμως προκύπτει και το άλλο ερώτημα. Πώς πήραν βεβαιώσεις αποδοχών όταν δεν πληρώθηκαν? Ο κύριος Κυριακίδης λέει ότι ζήτησαν μία βεβαίωση προϋπηρεσίας και αποδοχών. Προϋπηρεσίας παίρνεις, το ξέρω και εγώ πάρα πολύ καλά. Αποδοχών όμως δεν μπορείς να πάρεις αν δεν έχεις πληρωθεί. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι φαίνονται και πάλι να έχουν πληρωθεί χωρίς ποτέ να έχουν εισπράξει χρήματα. Το πρώτο και το δεύτερο, ο ένας του στέλνει στον άλλον και μάλιστα δηλώνουν όποιος του προσέλαβε ας πάνω σου πληρώσει. Εμείς ρωτήσαμε τον κύριο Παπαδόπουλο σήμερα, το βρήκαμε, δεν θέλει ο άνθρωπος δημόσια να τοποθετηθεί και είπε πάρα πολύ σωστά, εγώ πλέον έφυγα από το Δήμο. Και είναι έτσι το θέμα. Ο κύριος Παπαδόπουλος έφυγε. Το ότι έφυγε ο κύριος Παπαδόπουλος δεν σημαίνει ότι ο Δήμος δεν έχει ευθύνες. Το κυριότερο όμως είναι ότι ξετυλίγεται ένα κουβάρι που επί χρόνια υπήρχε καλά τυλιγμένο και σιγά σιγά απλώνει και βγάζει από μέσα πολλά και νομίζω ότι θα βγουν ακόμα περισσότερο στην πορεία. Εν αναμονή λοιπόν των περισσότερων, Γιάννη, θα ήθελα ένα σχόλιο από τη δικιά σου την πλευρά αναφορικά με την ωριμότητα που βλέπουμε να δείχνουν οι πολίτες αυτοί, οι συνδημότες μας, που απασχολήθηκαν σε αυτές τις θέσεις, που με κάποιο τρόπο συνένεσαν ακόμα και να κινηθούν στα όρια της νομιμότητας, προκειμένου να βρουν εργασία, έστω και για λίγους μήνες από το Δήμο Ξάνθης, η οποία φαίνεται να υπερβαίνει την ωριμότητα της ίδιας της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή, ο κύριος Γελατζής, ανεπιφύλακτα, ανέλαβε τις δικές του ευθύνες και είπε: ναι, μέχρι ένα σημείο φταίω κι εγώ, σε αυτά τα σημεία ξέρω που φταίω, και έριξε τον μπαλάκι ύστερα στο Δήμο, ο οποίος λειτουργεί εντελώς σαν να μην ξέρει τίποτα. Δεν θέλει να αναλάβει καμία ευθύνη ο κύριος Στυλιανίδης, δεν θέλει να αναλάβει καμία ευθύνη κανένας άλλος και βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι ευθύνες, αφού δεν αναλαμβάνονται, καταμερίζονται. Πιστεύεις ότι οι δημότες ήταν τελικά οι εργαζόμενοι, παρότι κάποιοι θέλουν να τους εμφανίσουν ως υπεύθυνους, ήταν τελικά περισσότερο υπεύθυνοι από τη Δημοτική Αρχή? Πρέπει να πω, Γιώργο, νομίζω, έχω την αίσθηση ότι οι εργαζόμενοι της δεύτερης περίπτωσης, δηλαδή αυτοί που απασχολήθηκαν για ανάγκες του αθλητικού οργανισμού, ότι η περίπτωση τους διαφέρει αρκετά από αυτή του κυρίου Γιαλατζή, δεδομένου ότι δεν είναι εργαζόμενοι φαντάσματα που δεν εμφανίζονται. Και πρέπει να συμπληρώσω, πήραν την βεβαίωση αποδοχών. Έχω την εντύπωση και πάλι, ενδεχομένως να κάνω κάποιο λάθος, αλλά νομίζω ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών δίνονται, θέλουν δεν θέλουν, έχουν πληρωθεί ή δεν έχουν πληρωθεί. Πρέπει να πάρουν τη βεβαίωση αποδοχών για να την υποβάλουν, γιατί νομίζω ότι το ίδιο προέκυψε και με τους μουσικούς της Φιλαρμονικής, οι οποίοι είχαν πάρει τις βεβαιώσεις, φορολογήθηκαν για τα ποσά τα οποία τώρα δεν μπορεί να τους πληρώσει ο Δήμος. Εμείς τουλάχιστον που δουλεύουμε ευρωπαϊκά προγράμματα, επειδή τα δουλεύω και τα ξέρω, δίνουμε βεβαίωση προϋπηρεσίας για τους ανθρώπους που τη χρειάζονται. Βεβαίωση αποδοχών παίρνουν όλοι αφού έχουν πληρωθεί μετά. Είτε εκπαιδευόμενοι εμείς που έχουμε, είτε εκπαιδευτές, η βεβαίωση αποδοχών δίνεται αφού έχουν πληρωθεί και μετά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν στο Δήμο ισχύει. Νομίζω, ναι, νομίζω ότι στο Δήμο ακολουθείται αυτή η πρακτική. Επίσης, ναι, πρέπει να πω. Όμως, βρε Γιάννη, εδώ μια εύλογη απορία. Όταν παίρνεις μια βεβαίωση αποδοχών, μπορεί να έχεις επιστραφόμενα από την εφορία. Τη στιγμή που δεν έχουν καταβληθεί, πώς παίρνεις εσύ πίσω επιστραφόμενα για λεφτά που δεν έχεις εισπράξει? Ναι, είναι ένα ζητούμενο αυτό φυσικά, ναι, γιατί μπορεί να υπάρχει προκαταβολή, να υπάρχει προείσπραξη φόρου στις αποδοχές σου. Το 20% παρακρατείται συνήθως. Ναι.